Μηνά στο γεγονός ότι αυτή η έκθεση καταδεικνύει ότι υπήρξε εξαιρετική πρόοδος ως προς τις μεταρρυθμίσεις των ελληνικών αρχών που υποστηρίχθηκαν από τον ελληνικό λαό, για παράδειγμα στην υγεία, μεγάλοι διαγωνισμοί στο αέριο ή στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας. Είμαστε λοιπόν πραγματικά στο σωστό δρόμο και η έκθεση αποτυπώνει αυτή την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει γίνει και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί και που έχουν γίνει σεβαστές. Συζητήσαμε αυτά με τον Πρωθυπουργό κύριο Τσίπρα, τα δύο εναπομείναντα μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο είναι οι λιγνητικές μονάδες που αποτελούν μια υπόθεση ανταγωνισμού και νομίζω ότι αποτελεί πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αυτό το ζήτημα. Και φυσικά ο νόμος, ο γνωστός νόμος Κατσέλη, είχαμε πολύ μεγάλες συζητήσεις με τον κύριο Πρωθυπουργό, γιατί έχουμε μια κοινή άποψη περί αυτού, ότι τα κριτήρια πρέπει να επικεντρωθούν σε εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι στους στρατηγικούς κακοπληρωτές που θα μπορούσαν να υποφεληθούν από το σύστημα. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, ούτως ώστε να καθορίσουμε αυτά τα κριτήρια και έτσι να διασφαλίσουμε ότι θα προστατευτεί ο τραπεζικός τομέας, αλλά ταυτόχρονα θα εξομαλυνθεί η κατάσταση των κόκκινων δανείων, θα επανακτηθεί η εμπιστοσύνη και θα βρούμε από κοινού μια λύση. Γνωρίζετε ότι το επόμενο βήμα είναι ότι υπάρχει ένα σημαντικό Eurogroup στις 11 Μαρτίου, όπου θα θέσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες επιτάπητος και θεωρώ ότι θα αποφασίσουμε για την δόση που δεν είναι δόση, ουσιαστικά είναι τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων, τα SMPs όπως είναι γνωστά, τα οποία θα επιστραφούν στην ελληνική οικονομία. Είναι αρκετά δισεκατομμύρια και αυτό θα αποτελέσει και ένα ξεκάθαρο σήμα στις αγορές ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων, ότι είναι μια αξιόπιστη χώρα, ότι οι επενδυτές μπορούν, να πιστέψουν σε αυτή την οικονομία, ότι υπάρχει ανάπτυξη, ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας και ουσιαστικά να μετουσιωθεί η ελπίδα που είχαμε από την αρχή πριν 7 χρόνια, όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με τις ελληνικές αρχές, να ξαναμπεί σε έναν δρόμο ανάπτυξης μετά από όλα αυτά τα προγράμματα. Είμαστε λοιπόν στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει μια ισχυρή βούληση από τις ελληνικές αρχές να συνεργαστούν μαζί μας με άλλο τρόπο. Φυσικά δεν είναι ένα μνημόνιο, δεν είναι ένα μασκαρεμένο μνημόνιο, δεν είναι μνημόνιο σε καμία περίπτωση. Είναι συζητήσεις, συνεργασία και είμαι πεπισμένος ότι βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο πολύ θετικών ανταλλαγών και είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τα επόμενα βήματα και νομίζω ότι όλα αυτά θα υλοποιηθούν. Ως προς τις δικαστικές αποφάσεις για τους συνταξιούχους και για τις επιστροφές, έχουμε επικεντρώσει τη συζήτηση μας στα ζητήματα τα οποία έθεσα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ. Συνηθίζει ο Πιέρ Μοσκοβίση, έκανε μια δήλωση στο κατώφλι του Μαξίμου. Πάντα κάνει. Πάντα είναι αισιόδοξος, βέβαια.